θα τις βγάλετε σε πετσετούλα μετά ή σε χαρτί για να τραβήξει το νερό εντελώς. Γιατί μην τις βάλετε στο τηγάνι να τις τηγανίσετε ή στη... στο τηγάνι, μην πάθετε ζημιά. Αν το βάλετε στο φούρνο, δεν παθαίνουν τίποτα. Άντε, θα τις τσιρίσουν λίγο παραπάνω. Όχι, πολύ σωστά, δεν το είπα. Ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Δεν το άκουσα να το είπες, αλλά είπα στο πώς, γιατί είναι το μόνο που ξέρω. I didn't say. Εμένα δεν ξέρω, δεν τα φτιάχνω αυτά τα φαγητά, λοιπόν, είναι η μάνα μου. Πάμε, μπαμ, να τελειώσουμε το φαγητάκι μας. Φτιάχνουμε την πεσαμέλα μας. Βουτυράκι λιώνει. Ρίχνουμε μέσα ωραίο αλευράκι, είναι ισόπωση ποσότητα. Είναι δηλαδή... πολύ λίγο όμως φτάνει. Ναι, ναι, πώς δεν φτάνει. Είναι 50 γραμμάρια και 50. Δεν σας ταλαιπωρώ. 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλευράκι για μισό λίτρο γαλατάκι. Και ρίχνω σιγά σιγά το γαλατάκι μέσα μου. Μέσα σου. Συγγνώμη. Δεν μου τα λες καλά κι εσύ. Για συγγνώμη, ακούστηκε ωριακότατο. Διαλύθηκα. Μέσα στην κατσαρόλα, συγγνώμη. Δεν πειράζει, και εκτιμένη ταχύτητα, ρε Λενάκι μου. Λοιπόν, ανακατεύουμε μέχρι να μας δέσει η μπεσαμέλα. Κοίτα, μωρέ, δαχτυλάκια να κάνουν παραδοσιακά φαγητά, μωρέ. Κοίτα κάτι νυχάκια, κοίτα, ρε Σταύρο, πες μου. Αυτά τα δαχτυλάκια μαγειρεύουν παραδοσιακά ελληνικά φαγάκια. Αυτά τα δαχτυλάκια τώρα όταν τα βλέπεις, δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το παιδάκι πέμπτη δημοτικού ή έκτη να είναι με αυτά τα δαχτυλάκια με τα νυχάκια τα τόσα. Ήθελα να πω πιο άντρικα, δεν έχω. Είναι παιδικά τα δαχτυλάκια, σου το καταλαβαίνει. Όλο το χέρι είναι τώρα, κοίτα, γυναικείο. Είναι ωραίο χέρι όμως. Τι ωραίο, ωραίο χέρι, είναι καρπός άντρα τώρα τούτο. Όχι, ωραίο. Είναι καρπός νεαρού. Νεαρού. Άσε τώρα τις ιστορίες, αυτό που λέει δεν ισχύει. Εντάξει. Όχι, είναι πολύ ωραία δαχτυλάκια. Είναι άντε από παιδιού στο σχολείο τον λες ένα καλό μαθητή φοιτητή που διαβάζει όλη μέρα και τα δαχτυλάκια του είναι περιποιημένα, δεν έχουν τίποτα που να ενοχλεί, ούτε σημάδια από τσιγάρα. Μπράβο, παιδί μου. Όχι. Τις κιτρινίλες εδώ. Όχι. Κοίτα, κοίτα, καθαρό το δερματάκι. Άκαυτο. Κοίτα το καινούργιο μου κάψιμο του Σαββατοκύριακου. Πού τώρα κάει κάπου εδώ. Καλά, εμένα τα χέρια μου είναι σημαδεμένη. Δεν υπάρχει. Στο φούρνο πάντα όταν πάνε να κατέψουν. Κάθε φορά λέω βγάλε, λένε έξω τα ψή, πάλι θα καεί. Κάθε φορά λέω άσε με το πουνά, το κουβαλά όλο αυτό το πράγμα. Βάζω το χέρι μέσα, κολλάει από πάνω. Τώρα μου κόλλησε από κάτω. Ένα από εδώ και ένα από εδώ. Θα έρθω μια μέρα εγώ να λες και μου βάζουν χειροπέδες, δεν είναι τα σημάδια από εδώ και από εδώ. Όχι το ένα χέρι, να το άλλο είναι γνήσιο. Είναι κανονικό. Αλλά θέλω να πω έτσι που να έχει σημάδια από εδώ και από εδώ, περίεργο δεν είναι. Τώρα έχει βρει άνθρωπο να τα λες αυτά, με ξέρει. Όχι, αλλά κοίτα τα δικά σου χεράκια, ρε, που είσαι και σεφ, δηλαδή σε όλη μέρα μέσα σε κουζίνες. Πουθενά δεν είσαι καμένος. Εντάξει. Πώς το έχει καταφέρει. Λοιπόν, η μπεσαμέλα μου. Πόσα τσούμπαλ είναι. Έχω σημάδια. Μπεσαμέλα έσφιξε, ρίχνω. Κλασική μπεσαμέλ. Ρίχνω κρόκους μέσα, αλατάκι, πιπεράκι, παίζω μπαλίτσα και μοσοκαριδάκι.